τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε, ελπίζω όλοι και όλες να είσαστε πολύ καλά. Τρίτη, λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα, κοντοζυγώνουμε, εν τω μεταξύ είπα καλημερούδια γιατί είναι 12 παρά 3 λεπτά. Αν είχε περάσει, σας έλεγα καλησπερούδια. Τώρα, βρήκα λίγο χρόνο να σας πω καλημέρα και να μιλήσω. Από το πρωί έχω κάνει, δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Ξύπνησα από πάρα πολύ νωρίς να του φτιάξω το ταπεράκι του. Του το έκανα super duper χριστουγεννιάτικο. Γιατί μάλλον είναι η τελευταία μας μέρα σχολείου. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε Πέμπτη Παρασκευή. Θα το σκεφτώ να σας πω την αλήθεια. Γιατί αν δεν τσιμπήσουμε κάτι σήμερα, αύριο στη γιορτή, δεν θα ήθελα να περάσω Χριστούγεννα με ίωση. Ειλικρινά δεν θα ήθελα. Τέλος πάντων, θα το δούμε τώρα τι θα κάνουμε. Και ξύπνησα, του έφτιαξα τα δωράκια του για να τα πάει, σιδέρωσα κάποια πράγματα, γιατί τώρα με το στεγνοτήριο εγώ πραγματικά έχω σωθεί, στα χειμερινά ειδικά. Πολύ λίγα είναι αυτά που χρειάζονται σιδέρωμα, όλα τα υπόλοιπα τα διπλώνεις και κατευθείαν είναι μια χαρά, κάτι φούτερ, κάτι πλεκτά. Ειλικρινά είναι... Αυτά τα υφασμάτια είναι τα παντελόνια που με βλέπετε συνέχεια να κυκλοφορώ σήμερα φοροτζίνι του μεταξύ. Για να σας το έδειχνα. Συνέχεια φοράω αυτό και σήμερα τυχαία φοράω τζιν. Τέλος πάντων, μόνο αυτά. Οπότε έριξε και ένα σιδέρωμα. Πήγα τον Αλέξανδρο σχολείο μαζί με όλα τα δωράκια, τα γλυκάκια και αυτά. Και επέστρεψα σπίτι. Σημάζεψα λίγο. Έφυγα, πήγα, βοήθησα την αδερφή μου που νομίζω πως θα αρχίσω να βλέπω κασκόλ στον ύπνο μου. Έχετε κάνει χαμό με τα κασκόλ, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί σας έδωσα μια πολύ ωραία ιδέα για δώρο, η οποία βλέπω ότι έπιασε τόπο, και μια ωραία οικονομική ιδέα για δώρο και ένα χρηστικό δωράκι, έτσι. Το κασκόλ που φοριέται και σαν πασμίνα και σε κασκόλ, όλοι λίγο πολύ το χρησιμοποιούμε, δεν γίνεται να μην βάλεις ένα κασκολάκι. Και χαίρομαι πάρα πολύ που σας άρεσε και χαίρομαι πάρα πολύ που λαμβάνω πολύ ωραίο feedback από εσάς, ότι τα ανοίξατε και σας άρεσαν και ότι μου σχομυρίζει κουραμπιές και μελομακάρονα και ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ, χαίρομαι πάρα πολύ που σας αρέσουν. Και επίσης μου πήγε η αδερφή μου να σας μεταφέρω τα ευχαριστώ της για τη στήριξη. Και ειλικρινά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Εννοείται, εγώ θα σας βάλω link από κάτω. Όσες θέλετε να μοιράσετε την πρωτοχρονιά δωράκια και σας αρέσει η ιδέα του κασκόλ και ακόμα ψάχνεστε, πολύ ωραία ιδέα και οικονομικό δώρο. Και τι άλλο έκανα. Πήγα για φυσικοθεραπεία, όπου σήμερα έκλαψα λίγο, αλλά έκατσα. Σήμερα ήταν πολύ δύσκολο και μου το είπε η κοπέλα ότι όσο πλησιάζουμε στο τέλος θα δυναμώνει η ένταση περισσότερο στο μασάζ. Και η αριστερή μου πλευρά, παιδιά, νομίζω ότι δεν... μου έχουν μείνει άλλες δύο φορές να πάω για φυσικοθεραπεία. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξαναπάω στον ορθοπαιδικό να με ξαναδεί. Γιατί η αριστερή μου πλευρά, δεν μπορώ να σας εξηγήσω, ξεκινάει από εδώ και μέχρι εδώ, όλο αυτό το σημείο εδώ, είναι χάλια. Τι φάση πέσε, από το προηγούμενο πλάνο που ήσουν μέσα στη χαρά, τι έγινε. Είναι δάκρυα χαράς, σας το υπόσχομαι ότι είναι δάκρυα χαράς, έτσι και συγκίνησης. Καθόμουν τώρα λίγο μέχρι να πάω να πάρω τον Αλέξανδρο, επειδή έχω μισή ώρα ακόμα μπροστά μου. Καθόμουν να φτιάξω όσα πλάνα έχω γυρίσει μέχρι στιγμής και με το που άκουσα τη μουσική του intro, αυτό, με πιάσανε τα κλάματα και μου το πάτε πάρα πολλές ότι σας συγκινεί πάρα πολύ και ότι δακρύζετε κάθε φορά που βλέπετε το intro. Και εμένα μου ξυπνάει έτσι πολύ ωραία συναισθήματα, αλλά επειδή σήμερα είμαι έτσι πολύ συναισθηματικά φορτισμένη, θετικά όμως συναισθηματικά φορτισμένη, με ωραία συναισθήματα, με άγγιξε πάρα πολύ και βούρκωσα. Και αυτό γιατί αύριο είναι το Αλέξανδρο τα γενέθλια. Και πραγματικά νιώθω απίστευτα ευγνώμων που ο Αλέξανδρος είναι στις ζωές μας και τον έχουμε. Sorry, δεν θέλω να σας χαλάσω τη διάθεση. Ειλικρινά είναι έτσι. Είναι δάκρυα χαράς. Δεν κλαίω από λύπη, δεν έχει συμβεί κάτι. Αλλά. Ειλικρινά νιώθω πολύ ευγνώμων που τον έχουμε τον Αλέξανδρο, γιατί εκεί γύρω στα 18 που κατάλαβα το πρόβλημα υγείας που έχω, όλοι οι γιατροί μου μιλάγανε για... για να καταλάβετε ότι όταν πήγα την πρώτη φορά και ανακαλύψαμε τι έχω στο αίμα μου, ο γιατρός εκείνος ο οποίος, δόξα τω Θεώ, σταμάτησε από αυτόν τον γιατρό, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, σαν κάτι να μου έλεγε να φύγω και σταμάτησα, μου είχε πει πολύ ομά σε ένα 18χρονο παιδί τώρα, έτσι πως ήμουν 18-19, κάπου εκεί. Θυμάμαι ακόμα το γιατρό που καθόταν με τα χαρτιά του μπροστά του και μου έλεγε ότι το λιγότερο που μπορείς να πάθεις είναι να μην μπορείς να κάνεις παιδιά και το περισσότερο που μπορείς να πάθεις είναι να πάθεις έμφραγμα και να πεθάνεις. Και ήμουν σε φάση, τι μου λέει. Πάρα πολύ δύσκολο, πολύ ομά ο γιατρός. Ευτυχώς έφυγα από αυτόν. Έχω βρει μια αιματολόγο
θεά, καταπληκτική, φοβερή. Είναι από τις καλύτερες που θα μπορούσε να μου τύχει. Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων που είναι, ο Αλέξανδρος είναι το πρώτο παιδί που έπιασα. Δεν μπήκα στη διαδικασία να έχω κάποια αποτυχημένη εγκυμοσύνη. Εκτός το ότι κάτι που νομίζω δεν σας έχω πει ποτέ είναι ότι ο Αλέξανδρος ήταν δίδυμη κοίηση. Υπήρχε κι άλλο ένα μωράκι μέσα, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε στις πολύ αρχές της εγκυμοσύνης. Βέβαια πιστεύω ότι όλο αυτό έγινε για να μπορεί ο Αλέξανδρος να αντέξει μέσα στην κοιλιά μου, γιατί νομίζω πως μια δίδυμη κοίηση με το πρόβλημα υγείας που έχω θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο και αντί να γέναγα στον 8ο μήνα μπορεί να χρειαζόταν να γεννήσω και πολύ νωρίτερα και μετά όλα τα άλλα πράγματα να ήταν, νομίζω πως ο οργανισμός μου με αυτά που ξέρω τέλος πάντων που με το πρόβλημα υγείας που έχω, πιστεύω ότι μια δίδυμη κοίηση δεν θα μπορούσε ο οργανισμός μου να την αντέξει, ίσως και γι' αυτό έγινε αυτό. Και από τη μία είμαι τυχερή που έγινε νωρίς, από την άλλη δεν θα ήθελα, δηλαδή θα ήταν το ιδανικό για εμένα να μπορέσω να ολοκληρώσω μια δίδυμη κοίηση και να έχω και τα δύο τα μωράκια, τα παιδάκια σήμερα εδώ. Και κάθε χρόνο τέτοιες μέρες είμαι έτσι πολύ βαριά, είμαι βαριά συναισθηματικά φορτισμένη, αλλά ειλικρινά θετικά, με ωραίο τρόπο, κλαίω από συγκίνηση, κλαίω από ευγνωμοσύνη για τα πάντα, ακόμα και για τις ημέρες που περάσαμε στην εντατική. Νιώθω πολύ τυχερή που τον έχω τον Αλέξανδρο, αλήθεια σας το λέω, και έτσι εύκολα, γιατί έτσι εύκολα εννοώ ότι ήρθε στις ζωές μας, χωρίς να έχουμε θέματα πέρα του ότι γέννησα προώρα και έπρεπε να μείνει, θα μπορούσε να καθίσει και περισσότερο καιρό. Δηλαδή το ότι έφτασα στην εβδομάδα που έφτασα, στην εβδομάδα κοίησης που έφτασα, είναι θαύμα, αφού όταν γέννησα και πήρε ο γυναικολόγος μου την αιματολόγο, που ευτυχώς συνεργαζόντουσαν τυχαία εντωμεταξύ, και ήρθε στο δωμάτιο και μου λέει πού είναι το μωρό, της λέω εντατική, μου λέει τι εβδομάδα έφτασες, της λέω 35η, μου κάνει είσαι πάρα πολύ τυχερή, δεν σε είχα ότι θα φτάνει στη 35η εβδομάδα. Και πραγματικά νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη και για τον γιατρό που επιλέξαμε, ο οποίος κατάλαβε από νωρίς το πρόβλημα και πήγαινα συνέχεια και με κοιτούσε και ήρθανε όλα όπως έπρεπε να έρθουν για να είμαστε καλά και να είμαστε καλά. Τελεία. Αυτό. Συγγνώμη γι' αυτό. Μια κατάθεση ψυχής ήθελα να κάνω για το πόσο ευγνώμονες πρέπει να είμαστε κάποιες φορές για πολλά πράγματα στη ζωή μας και για τα καθημερινά, τα απλά και ακόμα και για τον ήλιο που ακουμπάει το δέρμα μας, για να καταλάβετε. Απλά το κακό είναι ότι ξεχνάμε εμείς οι άνθρωποι και πολλές φορές η ζωή μου έχει δώσει, μου έχει σκουντήσει τον νόμο να το σκεφτώ αυτό και να το έχω στο μυαλό μου και να πορεύομαι με αυτό για να νιώθω ευγνώμων ακόμα και για αυτό το καθημερινό, το απλό που ξυπνάω, απλά που ξυπνάω. Και δυστυχώς ξεχνάμε. Αυτό είναι το κακό. Πρέπει να γίνει κάτι για να σε κάνει να τρακουνηθείς και να θυμηθείς και να νιώσεις ευγνώμων που αναπνέεις και είσαι καλά. Στο επόμενο πλάνο θα είμαι χαρούμενη χωρίς δάκρυα, εννοώ, γιατί και τώρα αυτά τα δάκρυα χαράς είναι αλήθεια, απλά δεν μου φαίνεται. Το βλέπω και δεν μου φαίνεται καθόλου. Αυτά. Έλα. Κεράσι είναι μούρα. Γεύση μούρων. Έχει. Εχθές που πήγα στο φαρμακείο, που δουλεύει η νόνα του Αλέξανδρου και η κυρία εντάξει αγάπη μου, και η φαρμακοποιός αγάπη πάει πάρα πολύ τον Αλέξανδρο και μου έκανε ένα δωράκι για τον Αλέξανδρο τώρα για τις γιορτές και μας έδωσε αυτές εδώ πέρα τις πολυβιταμίνες για τα παιδιά, και επειδή του έδωσε τώρα το Αλέξανδρο να φάει, με ρώτησε αν είναι γεύση κεράσι και του είπα ότι είναι γεύση μούρα και του άρεσε, ξετρελάθηκε, γιατί ζηλεδάκια δεν τον αφήνω να τρώει, να σας πω την αλήθεια. Γενικότερα είμαι ελαστική στο φαγητό, με μέτρο, όλα με μέτρο, αλλά τα ζηλεδάκια τα αποφεύγω πάρα πολύ, πάρα πολύ. Τα φοβάμαι τα ζηλεδάκια για τα δόντια. Τέλος πάντων, μόλις χτύπησα ένα παναντόλ, γιατί πάει να με πιάσει πονοκέφαλο, το μάτιασα, πάει να μου έρθει κάτι εδώ πέρα. Με έχει πιάσει. Και έβαλα και τη στέκα μου τώρα γιατί λούστηκα. Έκανα το πανάκι μου νωρίς σήμερα γιατί ήθελα να τελειώσω. Θέλω σήμερα, ο στόχος μου σήμερα είναι να κοιμηθώ νωρίς. Αν θα τα καταφέρω, θέλω πριν τις 12 να κοιμάμαι. Αυτό θέλω. Δεν με ενδιαφέρει να κοιμηθώ από τις 10. Αλλά θέλω 12 να κοιμάμαι. Δηλαδή και 12 παρά 10 να με πάρει ο ύπνος θα είναι για μένα πάρα πολύ ωραίο. Γιατί αύριο θέλω να
ξυπνήσω νωρίς, να ετοιμαστούμε για τη γιορτή αύριο και αυτά. Συγγνώμη, τώρα θα ακούτε θόρυβο, το πλυντήριο δουλεύει. Δεν πλένω τίποτα στα χέρια, όσο πιο λίγα μπορώ, γιατί τα χέρια μου πάνε από το κακό στο χειρότερο. Βάζω και αυτή την κρέμα που πήρα και με έχει τσούξει πάρα πολύ, με τσούζει. Και θέλω να δω τώρα, θα τη βάλω 1-2 μέρες να δω αν θα με βοηθήσει, όπως τότε που με έχει βοηθήσει, τέλος πάντων. Και να σας δείξω τι θα βάλω στον Αλέξανδρο αύριο, που έχει τα γενεθλιάκια του. Αρχικά στο σχολείο θα βάλει αυτή εδώ τη στολή, θα ντυθεί ξωτικό και έχει και ένα παντελονάκι μέσα κόκκινο και θα βάλει και αυτό στα μαλλιά του να πει το ποίημα το αγόρι. Και σκέφτομαι να του βάλω αυτά εδώ, αυτό εδώ το τζιν, αυτό εδώ το μπλουζάκι το οποίο το έχουμε από πέρυσι και μας κάνει, και αυτό το πουκάμισο που του πήρα από Primark που σας έδειξα με τους Άγιο Βασίλειδες και αυτά. Δεν θα του βάλω το παπιόν τώρα, είναι αλήθεια. Θα του το βάλω αυτό το Χριστούγεννα, το Πάσχα. Τι λέω, Θεέ μου, τα Χριστούγεννα ή την Πρωτοχρονιά. Και θα τον έχω με αυτό από πάνω αυτό, επειδή θα το έχει το κρυάκι του. Αν δεν έχει, θα το βγάλουμε αυτό και θα μείνει με το πουκάμισο και το τζινάκι. Απλά έλεγα έτσι για να βγαίνει από κάτω. Ίσως αυτό και εδώ ο γιακάς. Κάπως έτσι το έχω σκεφτεί, τέλος πάντων. Θα το δούμε αύριο. Κάτι φαίνεται εδώ, τέλος πάντων. Πήρα την απόφαση επιτέλους να καθίσω να τυλίξω τα δωράκια που έχω πάρει για όλους. Όσους έχω πάρει δωράκια εδώ για το σπίτι και λοιπά, για τους δικούς μου δηλαδή, που δεν έχω τυλίξει τίποτα. Ήρθε η ώρα επιτέλους να τυλίξω. Θα το βάλω στο πολύ γρήγορο, μπας και δεν φανούνε πολλά πολλά. Και έκρυβα τώρα μερικά που φαινόντουσαν. Θα βάλω εδώ στο ηχιάκι μου, το οποίο αυτό το ηχιάκι, ρε παιδιά, καθίστε να σας το δείξω. Το έχω περίπου, όχι περίπου, ένα χρόνο το έχω σίγουρα. Αυτό εδώ από Sony. Δεν φαντάζεστε πως με έχει βολέψει πάρα πολύ, γιατί το έχω εδώ πέρα στην κουζίνα και όταν έτσι μαγειρεύω, κάθομαι και ασχολούμαι εδώ στην κουζίνα με πράγματα, γιατί ο Πάγκος εδώ με έχει βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα. Ήταν το καλύτερο που αποφασίσαμε να κάνουμε ο Πάγκος εδώ. Το ανοίγω και βάζω από το Spotify μουσική και είναι τέλειο. Πολύ το ευχαριστηθή. Λοιπόν, άντε, να μην πολυλογώ. Πάμε να αρχίσουμε και θα προσπαθήσω όσο πιο κρυφά γίνεται, χωρίς να φανεί τίποτα στην κάμερα, αν και είμαι σίγουρη ότι όλοι θα πατάνε stop και τέτοια. If you just look through the scintillating door, you're gonna see me there, just sitting on my own. I hear the people laugh, but I just check my clock. I've never been the best. We've mingled as more talk, and then I hear a crash behind my back. One glass of mulled wine rains down my jacket, then I see you blushing, and suddenly it's clear. When I look at you, that Christmas is here. You tell me, don't you think this place is looking crowded? And then you whisper in my ear, look, I'm not even sure. My mind's a little clouded, but it looks like Christmas. Τώρα άνοιξε αυτό το κουτάκι. Sure. Αυτό το μπλε. Έβαλα αυτό το. Α, βγάζεις πρώτα αυτό για να βγει. Πολύ καλή σκέψη. Το 18 είχε μέσα ένα lip balm. Ωραία. Το 19 είχε μέσα μία κρέμα. Να γαλατώ. Εντάξει. Το έχεις. Έλα, το έχεις. Μπράβο. Βάλε πρώτα το όλο σε θέση του. Μπράβο, έτσι λίγο χειρεμένα. Oh, wow, για να δούμε. Ξέρω. Τα δωράκια μας κάτω από το δέντρο μπήκα. Καλά, ο Αλέξανδρος έχει κάνει τη δική του διακόσμηση εδώ πέρα, όπως βλέπετε. Εδώ έχει βάλει από ένα δέμα το φάκελο. Και εδώ, τώρα το είδα και αυτό, το κοκαλάκι που έψαχνα έχει γίνει στολίδι. Λοιπόν, δείτε εδώ τα δωράκια. Τα έχω στριμώξει εδώ. Φέτος δεν έχω και πάρα πολύ χώρο, γιατί πέρσι δεν υπήρχε φωτογραφία, ήταν πιο μπροστά. Οπότε τώρα, εντάξει, είναι λίγο περιορισμένη η κατάσταση εδώ, αλλά δεν πειράζει. Κάπως πάνω στο κανάκι το δώρο, το οποίο το βάλα σε κουτί για να μην προδίδει τι έχει μέσα. Και έχω βάλει μερικά από πάνω, μερικά μπροστά και δύο δωράκια από εδώ. Εντάξει, βολευτήκαμε, δεν μπορώ να πω.
Κάθομαι εδώ, αφού κάναμε τα δώρα, θέλω να σας δείξω και κάποια PR πακέτα που μου ήρθαν αυτές τις μέρες. Πολύ όμορφα πακετάκια. Και θέλω να ξεκινήσω με το πιο γιορτινό που είναι από Luna Splendida. Με τα εσώρουχα. Και μου είχε έρθει ένα τέλειο σετάκι. Πολύ γιορτινό. Λιντζερί και σορτσάκι από κάτω. Πάρα πολύ όμορφο. Και επίσης μέσα είχε και το άρωμα της Nuxe, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω αν το έχετε μυρίσει ποτέ, αλλά είναι πραγματικά υπέροχο. Πολύ ωραίο δωράκι. Άλλο ένα που το είδα και τρελάθηκα από Prada. Είναι το άρωμα, το οποίο είναι θεϊκό. Πάρα πολύ ωραίο. Αχ, μου αρέσει πάρα πολύ. Να πάτε να το μυρίσετε αν έτσι θέλετε να κάνετε δωράκι άρωμα σε κάποιον. Να ξέρετε ότι είναι μια πολύ ωραία επιλογή. Αρκετά χειμερινό. Αυτό από Prada. Επίσης από Max Factor ήρθε αυτό το τέλειο. Το πουγκάκι που μέσα έχει τρία πολύ ωραία... Ούψ. Αυτό το μπορντό, το κραγιόν, πολύ ωραίο μπορντό, το 035, από τη μάτι σειρά, πάρα πολύ ωραίο. Ήρθε αυτή εδώ η παλέτα με τις σκιές, τέλος πάντων δεν το ανοίγω τώρα. Πολύ όμορφες κι αυτές. Και επίσης ήρθε... Μάσκαρα δεν είναι? Ναι, μάσκαρα. Η οποία τι κάνει? Ποια μάσκαρα είναι αυτή? Κάτι γυρίζει. Κοιτάξτε. Το βλέπετε? Εδώ με κραίνει το σφουγγαράκι, το μπροστά το... Και εδώ πέρα μεγαλώνει. Wow. Μου ήρθε ένας σάκος του Άι Βασίλη. Και μέσα έχει μια αντιρρητική κρεμούλα. Έχει την Dermat για επανόρθωση. Έχουμε Pepanthol Eye Drops. Γενιδάτωση, Λογικά, οφθαλμολογία. Λιπαίνει, ενυδατώνει και προστατεύει. Τέλειο! Όταν χειμωνιάζει λίγο, έτσι που νιώθεις ξηρά τα μάτια σου. Εδώ έχουμε μια κρέμα για επανόρθωση προσώπου με 25 SPF. Απαλός καθαρισμός σώματος. Τι γεμάτο πακέτο, καλά, έχει πάρα πολλά μέσα. Απαλός καθαρισμός προσώπου, καθημερινό gel για ξηρό ευαίσθητο δέρμα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν έχω ξηρό δέρμα, αλλά θα το δοκιμάσω, μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Και, επανόρθωση κρέμα χεριών. Ό,τι χρειάζομαι αυτές τις μέρες. Θα τη δοκιμάσω και αυτή, να δω μπας και με βοηθήσει αυτή πιο γρήγορα από ό,τι η άλλη που έχω πάρει. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ για την Pepanthol. Και το τελευταίο. Για ακόμα μια φορά, η Απιβίτερα, παιδιά, τι ωραία δέματα που στέλνει. Αυτό το ξύλινο του κουτί, το υπέροχο. Και μέσα έχει... αυτό το κεραμικό που βάζεις στις σταγονίτσες και το κεράκι από κάτω και μοσχομυρίζει ο τόπος. Έχει μέσα και τις σταγονίτσες που είναι με πορτοκάλι, κανέλα και γαρίφαλο, ό,τι πρέπει για τώρα. Έχουμε μάσκα προσώπου με κολοκύθα. Είναι μάσκα προσώπου με κολοκύθα για αποτοξίνωση και καθαρισμό. Τέλεια τώρα για τις γιορτές. Επίσης έχουμε ένα έλαιο προσώπου ημέρας. Έχουμε το body milk με το μέλι. Και ένα βαζάκι μέλι. Να ξέρετε ότι είναι από τα πιο νόστιμα μελάκια που έχω φάει και εγώ γενικότερα έχετε συνειδητοποιήσει, έχετε δει ότι τρώω μέλι. Έχω βάλει όλα τα δώρα κάτω από το δέντρο και τώρα γέμισε η γωνιά. Τώρα νιώθω γεμάτη τη γωνιά εδώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο όταν το δέντρο έτσι είναι γεμάτο με τα δώρα και αυτά. Και ανυπομονώ να ξημερώσει η αυριανή μέρα. Έχουμε κανονίσει και κάτι έτσι μικρό, μην φανταστείτε. Για την αυριανή μέρα των γενεθλίων του Αλέξανδρου, που είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ξημερώνει. Και νομίζω πως θα το διασκεδάσει πολύ, γιατί θα δει και το δώρο του και θα τρελαθεί. Το περιμένει πως και πως και έρθει η μέρα που θα πάρει το σπιτάκι της Πλούη. Είναι αυτή η μέρα. Γιατί το αυτοκίνητο από το τροχόσπιτο θα του το δώσουμε την πρωτοχρονιά και το τροχόσπιτο θα του το φέρει ο Άγιος Βασίλης. Και πραγματικά είναι υπομονώ να έρθει αυτή η μέρα που θα του δώσουμε το γευριανή μέρα, που θα του δώσουμε και αυτό. Και θα καταχαρεί. Βέβαια αύριο θα σβήσουμε έτσι μια μικρή τουρτίτσα. Μετά θα
Έχω παραγγείλει για λίγο αργότερα, για να είναι έτσι τις ημέρες του Χριστουγέννου, να το κάνουμε λίγο έτσι, έχω σκεφτεί, δεν ξέρω, θα το δούμε τώρα πώς θα γίνει. Αυτά. Λέω να σας αφήσω λίγο νωρίς σήμερα, αν και η ώρα είναι 6:25 για την ακρίβεια, αλλά θα σας αφήσω γιατί έχει βγει σίγουρα ένα γεμάτο vlog, γιατί εδώ πέρα μέχρι την ώρα που έχω ήδη επεξεργαστεί είναι στα 12 λεπτά, οπότε σίγουρα θα έχει βγει ένα γεμάτο vlog. Και αυτό για να ξεκουραστώ, να έχω αντοχές για αύριο. Νιώθω λίγο κούραση βασικά σήμερα, νιώθω λες και πάω να ξαναρρωστήσω ένα πράγμα, μου συμβαίνει, δεν ξέρω τι είναι αυτό, νομίζω ότι είναι από την κούραση και νομίζω ότι είναι και από την από τη φυσικοθεραπεία, νιώθω έτσι αυτό το πονοκέφαλο και την κούραση, γιατί μίλαγα και με μια φίλη μου που κάνει φυσικοθεραπείες και μου λέει ότι κάθε φορά που κάνεις τον αυχένα μετά έχει πονοκέφαλο και τέτοια και εμένα πάει να με πιάσει, δεν με έχει πιάσει αλλά πάει να με πιάσει. Αυτά. Θα σας φιλήσω, θα σας χαιρετήσω. Ελπίζω να μην σας έκανα σήμερα να στενοχωρηθείτε, γιατί ειλικρινά δεν ήταν αυτός ο σκοπός μου. Ήταν πραγματικά δάκρυα χαράς. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ευσυγκίνητη. Και εγώ και όταν στενοχωριέμαι κλαίω, να σας πω την αλήθεια, και όταν είμαι πάρα πολύ χαρούμενη κλαίω. Αυτά. Σας φιλώ, σας χαιρετώ και ραντεβού πάλι αύριο με τη γενέθλια του Αλέξανδρου.